Πούντος. Νάτος. Πολλά και τον Παναγιώτη εκεί. Είμαστε στο μικρό καστρο της Γιάτιστας, έξω από την εξακουστή ιεράμονη της Παναγίας, στην οποία έχουν συρρεύσει εκατοντάδες πιστοί από το πρωί για να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα. Να πούμε ότι έχουμε περίπου 200 καβαλάριδες εδώ. Στη Γιάτιστα είναι οι καβαλάριδες περίφημοι, άντρες, γυναίκες, πολλά νέα παιδιά που συγκεντρώθηκαν πριν από λίγο στον προάβλιο χώρο της Ιεράς Μονής. Εδώ στο Μικρόκαστρο. Και καβαλάρισες βλέπω. Όχι μόνο καβαλάριδες, Παναγιώτη. Αμαζόνες. Πολλές καβαλάρισες. Αμαζόνες, Παναγιώτη. Πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Είναι περισσότερες ίσως από κάθε άλλη φορά, όπως μας λένε. Περίπου 50 μετρήσαμε. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχουμε περίπου 200 καβαλάριδες, οι οποίοι αμέσως μετά τη λιτανία θα κατευθυνθούν εδώ δίπλα, στον προφήτη Ηλία, για να κάνουν το δικό τους γλέντι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει στη 1:30 το μεσημέρι η πολύ μεγάλη παρέλαση των 600 καβαλάριδων στο κέντρο της Χιάτιστας, της ιστορικής αυτής Παμόπολης. Παναγιώτη, μπορείς να μας εξηγήσεις πώς προέκυψε αυτό το έθιμο και αυτά τα άλογα, αυτοί οι άνθρωποι τα έχουν όλη τη χρονιά, τα φροντίζουν οι ίδιοι ή τα έχει κάποιος επικός όμιλος? Η αλήθεια είναι ότι η διατήρηση του εθήμου οδήγησε στο να έχουν εκατοντάδες χιατιστινοί άλογα. Και όχι μόνο χιατιστινοί, και από την γύρω περιοχή. Γενικότερα τα έθιμα των καβαλάριδων τα συναντούμε σε πολλά χωριά της ευρύτερης περιοχής. Η Μονή χτίστηκε στο 1600 περίπου εδώ. Και όταν οι Τούρκοι επέτρεψαν στους Έλληνες χριστιανούς να μπορούν να εκκλησιάζονται ελεύθερα, τότε για να γιορτάσουν την επανέναρξη του ελεύθερου εκκλησιασμού, άρχισαν οι χριστιανοί της περιοχής και της Χιάτιστας, που ήταν μια ξακουστή εμπορική πόλη, να στολίσουν τα άλογα τους και να έρχονται στη συγκεκριμένη Μονή. Έτσι ξεκίνησε και το έθιμο, το οποίο κρατά, όπως καταλαβαίνετε, περίπου 400 χρόνια. Μάλιστα. Και όντως είδαμε και τα πλάνα, τα άλογα είναι στολισμένα. Είναι στολισμένα, αυτό θα έλεγα. Και είναι παρέες, ξεχωριστές, ομάδες. Είναι περίπου 10-12 ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της χαρακτηριστικό χρώμα, τα δικά της μαντήλια. Και τις προηγούμενες ημέρες, να σας πω για ότι μέσα στις χιάτες θα κάνουν η καθημερινή ομάδα το δικό της γλέντι με χάλκινα που κρατά μέχρι το πρωί. Εδώ και 5 ημέρες η Σιάτς θα ζήσει στους χριστινούς του 15 Αύγουστου. Σήμερα κορυφώνται φυσικά εκδηλώσεις και το βράδυ η κάθε ομάδα κάνει το δικό της γλέντι απόψε στις γειτονιές της Σιάτς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για χιλιάδες κόσμο στην ιστορική αυτή πόλη της Σιάτς. Μάλιστα. Άρα με το θρησκευτικό συνέστημα βεβαίως οι καβαλάριδες τώρα θα συνοδεύσουν χωρίς τα άλογα την εικόνα στην περιφορά. Και στη συνέχεια θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής, αφού πρώτα γλεντήσουν πάλι η Μιχάλκινα εδώ στο πάρκο του προφήτη Ηλία, μαζί με τον Δήμαρχο, ο οποίος και αυτός πήρε το άλογο, να σας πούμε. Ανοίξει αυτό σε ομάδα. Καταπληκτικές εικόνες, υπέροχο το έθιμο. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, και χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ. Καλημέρα μας. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα, Χρύσαν.